φυσική. Η επιστήμη που ασχολείται με τα παραγωγά και τα θεμελιώδη, με τα μονομέτρα και τα διανυσματικά, με τις κινήσεις, το χρόνο και τη μάζα, με τις δυνάμεις και τα μαθηματικά. Μα εγώ είμαι εδώ για να σου πω: φυσική μουσική για μια ζωή, φυσική μουσική για μια ζωή. Φυσική μουσική, δυο μαθήματα του σχολείου που έχουν πολλά κοινά, τονίζονται στη λίγουσα και αρέσουν στα παιδιά. Μα εγώ είμαι εδώ για να σου πω: φυσική μουσική για μια ζωή, φυσική μουσική για μια ζωή. Είμαι ο Σπυρίδωνας Γεωργίου. Σήμερα θα σας παρουσιάσω τη μαθησιακή μου μουσική πορεία με τη φύση, για να σας δείξω την ενασχόλησή μου με τη μουσική, που πολύ πιθανόν να αφορά και τη δική σας πορεία. Παραλληλίζω τη ζωή μου, κι ας είμαι μόνο 14 χρονών, με ένα περίπατο στο δάσος, ψάχνοντας για περιπέτεια. Έχω τα μάτια μου ανοιχτά και εξερευνώ το άγνωστο. Ακούω το θρόισμα των φύλων, βλέπω το πράσινο των δέντρων, ακούω το κελαίδημα των πουλιών, το νερό από το ριάκι. Μου δίνουν μια αίσθηση ελευθερίας και ευεξίας. Και να είστε σίγουροι ότι μέχρι τώρα μου έχουν συμβεί πολύ όμορφα πράγματα. Βίωσα πλούσιες μουσικές στιγμές και εμπειρίες. Από μικρός τραγουδούσα σε χοροδίες. Συμμετείχα σε πολλούς διαγωνισμούς. Έλαβα μέρος σε πολλά σεμινάρια και συνάντησα διάσημους τραγουδιστές. Εξασφάλισα μετά από σκληρή δουλειά μία θέση στο Μουσικό Γυμνάσιο Λάρνακας. Έχω τραγουδήσει στην παραδοσιακή βραδιά και έχω λάβει μέρος στο Ελλάδα Έχεις Ταλέντο. Η μουσική με κέρδισε από μικρή ηλικία και έτσι μέσα από τη μουσική έμαθα για τον ήχο. Πειραματιζόμουν στο σπίτι με διάφορα αντικείμενα, παραδείγματος χάρη κατσαρόλα, ξύλινα κουταλάκια, καλαμάκια. Στα έχορδα μουσικά όργανα, το σώμα που κινείται παλμικά είναι η χορδή. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα στην κιθάρα. Στα πνευστά μουσικά όργανα, το σώμα που κινείται παλμικά είναι μια στήλη αέρα. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα στον αυλό. Στα κρουστά μουσικά όργανα, το σώμα που κινείται παλμικά είναι μια μεμβράνη. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα με τον τέφι. Σ' αναζητώ στη Σαλονίκη ξημερωμάτα. Λείπει το βλέμμα σου απ' τις αυγής τα χρώματα. Σ' αναζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Λείπει το όνειρο, εσύ και το δοξάρι. Τα περισσότερα όργανα
βασίζονται στη μελωδία, στο ρυθμό και στη χρειά. Η χρειά είναι το χρώμα του ήχου, το ηχόχρωμα. Όπως βλέπετε, έχω φέρει κάποια όργανα για να σας βοηθήσω να καταλάβετε τι είναι η χρειά. Έχω φέρει έναν μπαγλαμά και έναν μπουζούκι. Θα σας παίξω το ζεμπέ και εγώ της Ευδοκίας και αν ξέρει κάποιος να χορεύει, ας έρθει στη σκηνή. Ο επόμενος. Όπως καταλαβαίνετε, ο χρόνος είναι περιορισμένος, αλλιώς θα μπορούσαμε να μείνουμε και περισσότερη ώρα. Έχω εντυπωσιαστεί με τον Κύπριο μουσικό, Μιχάλη Γεωργίου, ο οποίος αναζητώντας το συμπαντικό ήχο, κατασκεύασε μουσικά αρχαιοελληνικά όργανα. Πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα. Όταν κατά τύχη έπεσε στα χέρια μου ένα κέλυφος χελώνας, μετά από μια έρευνα που έκανα, κατασκεύασα την πρώτη λύρα. Ο ήχος της πραγματικά με συνεπήρε. Μέσα από αυτή την φιλοσοφική προσέγγιση άρχισα να κατασκευάζω τα αρχαία ελληνικά όργανα, να τα αναδημιουργώ
χωρίς να τα βλέπω απλά ως ηχητικά αντικείμενα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μου έκανε εντύπωση ο κύριος Λευτέρης Μοσχοβίας, ο οποίος κατασκευάζει μουσικά όργανα, χρησιμοποιώντας λαχανικά και ανακυκλώσιμα υλικά. Πάμε να δούμε τον κύριο Μοσχοβία να παίζει μουσική με ένα καρότ. Η αλήθεια είναι, θα ήθελα πολύ να του μοιάσω. Έτσι κι εγώ έχω φέρει μαζί μου ένα καρότ. Δεν πρόλαβα να κάνω πολλές προβές. Αν μπορούσα να επεξεργαστώ παραπάνω πάνω του, θα μπορούσα να σας παίξω ζεμπέκικον της Ευδοκίας, αλλά το αφήνουμε για την άλλη φορά. Μου άρεσε πολύ ο εφευρέτης Γιουρί Λάντμαν, ο οποίος εμπνεύστηκε από ένα αρχαιόργανο της Κίνας και το κατασκεύασε με βάση τις ιδιότητες του ήχου. Εδώ τον βλέπετε να πειραματίζεται με τον ήχο και να προσπαθεί να το κουρδίσει. Από το πιο πάνω βίντεο βλέπουμε πόσο επηρεάζει τον ήχο, το πάχος των χορδών, η δύναμη που ασκείς πάνω στη χορδή και το μήκος της χορδής. Αρμονία είναι ο λόγος που ακούγεται έτσι μουσική, η οποία είναι τόσο σπουδαία, όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στη φύση. Επίσης, υπάρχουν πολύ σπουδαία παραδείγματα από τα οποία φαίνεται η αρμονία, η συνήχιση και η αντίχηση. Από το πιο πάνω βίντεο βλέπουμε πόσο όμορφα σχήματα δημιουργούνται
με βάση τις δονήσεις που απορροφά το συγκεκριμένο πιάτο και πόσο όμορφα σχήματα δημιουργεί άμμος. Όλα αυτά δεν παρατηρούνται μόνο στα εργαστήρια, αλλά και στη φύση γύρω μας. Παρατηρώντας την πιο κάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε ότι διάφορα στοιχεία της φύσης είναι παρόμοια με μουσικά όργανα. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα με το νερό και τον ήχο. Πώς παράγεται ένας συγκεκριμένος ήχος σε μια συχνότητα των 24 Hz. Αρμονία στη μουσική, αρμονία και στη φύση. Έτσι λοιπόν με τη σειρά μας πρέπει να προστατεύουμε τη φύση και τον πλανήτη μας. Μέσα από την παρουσίασή μου συμπεραίνουμε ότι η μουσική είναι μέσα στη φύση και η φύση μέσα στη μουσική. Πάμε να θυμηθούμε τον περίπατο μας στο δάσος. Δέστε τη ζωή σας ως μια περιπέτεια. Εξερευνήστε το άγνωστο όπως εξερευνά και ο μουσικός τον ήχο μέσω της φυσικής. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.